கரெக்டா. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην ιστορία της φιλοσοφίας η πρόοδος δεν γίνεται όπως συνήθως νομίζουμε. Ο Καντ, ο Χέιγκελ, ο Μάρξ, ο Βίτκενστάιν δεν ήρθαν να δώσουν διαφορετικές απαντήσεις στις ίδιες ερωτήσεις, αλλά αμφισβητήσανε ποια είναι η σημαντική ερώτηση. Η πρόοδος στη φιλοσοφία αλλά και στην οικονομική επιστήμη ήρθαν στις στιγμές όταν κάποιοι είπαν ότι το ερώτημα που βάζεται δεν είναι το σωστό ερώτημα, ότι πρέπει να δούμε τον κόσμο αλλιώς. Η πλειοψηφία της πλειοψηφίας σε αυτή την αίθουσα εδώ και καιρό μας λέει ότι ένα είναι το βασικό ερώτημα. Πού θα βρείτε τα λεφτά? Το έβαλε αυτό το ερώτημα το 2010. Το έβαλε το 2011. Το έβαλε το 2012. Αυτό ήταν το ερώτημα. Πού θα βρείτε τα λεφτά? Και για να μιλήσω και για τους συνάδελφους και τις συναδέλφισες της μειοψηφίας της πλειοψηφίας, ότι αν δεν αλλάξει κάτι, αυτό το ερώτημα, αν είναι και το 13 και το 14 και το 15, θα έχουμε ακριβώς τα ίδια απαντήσεις και τα αποτελέσματα που είχαμε το 10 και το 11 και το 12. Γι' αυτό εμείς λέγαμε και λέμε ότι από την αρχή πρέπει να αλλάξουμε το ερώτημα. Το ερώτημα είναι, υπάρχει ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της κοινωνίας, του κράτους, ένα ανασυγκρότησης της οικονομίας που μπορεί να μας βγάλει από την κρίση? Και γιατί αλλάξαμε το ερώτημα? Γιατί έχουμε μάθει από την οικονομική ιστορία ότι καμία χώρα με το χρέος που η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία δεν βγήκε μέσα από την δημοσιονομική αναπροσαρμογή. Όλες αυτές οι χώρες που είχαν πρόβλημα στο παρελθόν είχαν τρεις βασικούς τρόπους να βγουν από την κρίση και από την κρίση χρέους. Είτε κάναν αναδιάρθρωση, τη λέξη που μας απαγορεύατε να λέμε πριν από λίγα χρόνια, ότι ήταν σχεδόν αντιπατριωτική λέξη η αναδιάρθρωση, είτε μέσα από τον πληθωρισμό, είτε μέσα από την ανάπτυξη. Γιατί μάθαμε από την οικονομική ιστορία ότι δεν χρειάζεται να είναι προϋπόθεση για να σωθεί μια κοινωνία να την καταστρέψεις πρώτα με δημοσιονομικές περικοπές και περικοπές στους πιο φτωχούς. Γι' αυτό μάθαμε ότι χρειάζεται μια τελείως διαφορετική πολιτική και να μπορείς να διαπραγματευτείς. Είτε μπορείς να διαπραγματευτείς και πρέπει να το αρχίσουμε τώρα, είτε δεν μπορείς και δεν θα μπορέσουμε, αγαπητοί και αγαπητές συναδέλφισες της Δημάρ και ένα μέρος του ΠΑΣΟΚ, ποτέ. Αν μπορούμε να διαπραγματευτούμε, τώρα έπρεπε να το κάνουμε. Θα μιλήσουμε αύριο για τον προϋπολογισμό που θα εξηγήσουμε τους μαγικούς αριθμούς αυτού του προϋπολογισμού που προκύπτουν από το μέσο πρόθεσμο. Θα μιλήσουμε για φανταστικούς πολλοπλασιαστές που έχει αυτός ο προϋπολογισμός. Θα μιλήσουμε για μαγικές ελαστικότητες ανάμεσα στην ανάπτυξη και την ανεργία ή την ανάπτυξη και την απασχόληση. Θα μιλήσουμε για το 3,5% ανάπτυξη που αυτά τα μέτρα θα φέρουν και τα 4,5% πλεονάσματα. Αλλά επιτρέψτε μου να μιλήσω σήμερα για τα μέτρα και από την πολιτική προσφοράς που υποτίθεται είναι το αναπτυξιακό κομμάτι αυτού του προγράμματος του μεσοπρόθεσμου. Είναι το κομμάτι αυτό που θα μας φέρει την ανάπτυξη. Έχει τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να κάνουμε, είτε είχαμε μνημόνιο είτε δεν είχαμε. Να πω πρώτον ότι είναι μια πολιτική που δεν είναι ουδέτερη. Είναι ακραία νεοφιλελεύθερη με την εξής έννοια. Γιατί θα μπορούσες, όπως μας είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στην δικιά μας την Επιτροπή το Σαββατοκύριακο, να είσαι λίγο νεοφιλελεύθερος ή να είσαι λίγο φιλελεύθερος και να θέλεις κάποιες πολιτικές σαν αυτές που είναι στο μεσοπρόθεσμο, αλλά μην τις θέλεις τώρα. Να κατανοείς ότι σε αυτή την κρίση οι απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, η ευελιξία στην αγορά εργασίας δεν βοηθάνε σε αυτή την κρίση. Αλλά αυτή η γραμμή που έχει αυτό το νομοσχέδιο είναι νεοφιλελεύθερο
και μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, αλλά λέει και τώρα σε αυτή την κρίση πρέπει να αρχίσουμε με αυτές τις πολιτικές. Ποιες είναι αυτές οι πολιτικές? Είναι η αποδιοργάνωση των εργασιακών σχέσεων. Είναι μείωση του κόστους απολύσεων. Είναι η κατάργηση του κατώτατου μισθού. Είναι το σπρώξιμο των επιχειρήσεων να μην είναι καν μέρος εργοδοσιακών οργανώσεων, για να μην υπάρχει καθόλου η συλλογική διαπραγμάτευση. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, κύριε Στουρνάρα, από ποια οικονομική θεωρία και από ποια στάση διαπραγματεύατε με τον κύριο Τόμψον? Ποιες ήταν οι εμπειρικές μελέτες που καταθέσατε στον κύριο Τόμψον που λέγανε ότι αν αμειώσουμε το κόστος των απολύσεων θα αυξηθεί η απασχόληση και θα μειωθεί η ανεργία? Δεν τις ξέρετε όλες αυτές που, οι μελέτες που έχουμε συζητήσει, που λένε ότι όταν κάνεις τις απολύσεις πιο εύκολες, τι κάνεις? Οι επιχειρήσεις παίρνουν στην άνοδο του κύκλου περισσότερους εργαζόμενους, αλλά απολύουν και περισσότερους όταν είμαστε καθοδική πορεία. Δεν ξέρετε ότι από όλες τις οικονομετρικές μελέτες για τη σχέση ανάμεσα στην αγορά εργασίας και την ανεργία, καμία δεν δείχνει ότι αυτές οι αλλαγές έχουν αλλαγή. Θα αλλάξουν προς το καλύτερο το πράγμα. Και δεν ξέρετε γιατί στο 19ο αιώνα οι ίδιες οι επιχειρήσεις σταματήσανε την πληρωμή με το κομμάτι? Γιατί οι ίδιες επιχειρήσεις στο 19ο αιώνα σταματήσαμε την πληρωμή με το κομμάτι? Γιατί ξέραν ότι ήταν κακό ακόμα και για αυτόν τον καπιταλισμό. Ξέραν ότι όταν έχεις εργαζόμενους και εργαζόμενες που πολεμάνε για μια στοιχειώδη ύπαρξη, όταν τσακώνονται μεταξύ τους για ποιος θα έχει δουλειά, αυτό δεν είναι καλό ούτε καν για την επιχείρηση. Γιατί η επιχείρηση θέλει και συνεργασία, θέλει και εμπιστοσύνη, θέλει όλες οι οικονομίες. Είτε αυτό απορροματίζεται το ΚΚΕ, είτε εμείς, είτε όμως και οι οικονομίες της αγοράς, θέλει ένα κοινό πλαίσιο, θέλει κάποιες συλλογικές αποφάσεις, θέλει κάποιους περιορισμούς που επιτρέπουν την ανάδειξη και της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας. Και αυτά καταραίουν με αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό το νομοσχέδιο είναι τόσο ακραίο που λέει ότι δεν χρειάζομαστε καμιά πολιτική συλλογική απόφαση που να περιορίζει τον ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει κανένα μέρος για το κοινό που έχουμε μεταξύ μας ως κοινωνία να παρέμβουμε, για να υπάρχουν κάποιες αξίες, τι μπορεί να κάνει η επιχείρηση, πότε μπορεί να το κάνει. Και ας επιστρέψουμε τώρα στην αγορά προϊόντων, που υποτίθεται η φελευθερωποίηση θα μας βοηθήσει. Ανατρέξτε στο πόρισμα του Τσετσίνη τη δεκαετία του 80, που υποτίθεται έστρωσε τον δρόμο για την ενιαία αγορά του 86, που μας έλεγε ότι μόλις απελευθερώσουμε όλες τις αγορές προϊόντων, όταν ελευθεροποιήσουμε τα κλειστά επαγγέλματα, που δεν είναι κλειστά, είναι ρυθμισμένα όπως ξέρουμε, τότε θα έχει η Ευρώπη μια άνοδο της ανάπτυξης, στους ρυθμούς ανάπτυξης, και εφάπαξ αυξηθεί το ΑΕΠ και θα είναι μια δυναμική επίδραση με ψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Το είδατε αυτό πουθενά? Διαψεύτηκε ότι το πόρισμα Τσετσίνη. Το έχετε μελετήσει? Απλώς μελετήσατε μόνο την έρευνα του ΙΟΒΕ για τα κλειστά επαγγέλματα, που ο κύριος Βορύδης πριν από 1,5 χρόνο στη Βουλή τα είχε αμφισβητήσει και είχε πει ότι από πουθενά δεν προκύπτει ότι αυτή η φιλελευθερωποίηση θα αυξήσει το ρυθμό ανάπτυξη αυτής της χώρας. Και ας πάμε και στη δημόσια διοίκηση και στις απολύσεις. Εμείς του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε οργανώσει έναν διαγωνισμό όπου θα δώσουμε ένα βραβείο μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου για όποιο μέλος της πλειοψηφίας βρει τον καλύτερο εφημισμό για τις απολύσεις. Γιατί υπάρχουν διάφορες λέξεις εδώ μέσα που είναι για τις απολύσεις και τις λέτε με οργουελικό τρόπο ότι δεν είναι απόλυση, ότι είναι μετακίνηση, ότι είναι απομάκρυνση, ότι είναι μεταφορά. Να σας πούμε ότι σε αυτή την κρίση να απολύσεις δημόσιους υπαλλήλους τώρα, αυτή τη στιγμή, πώς βοηθάει τον ιδιωτικό τομέα?
Πώς βοηθάει όταν θα έχουν λιγότερη ζήτηση, ασχέτως τι θέλετε να κάνετε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Τώρα να απολύσετε εργαζόμενους και εργαζόμενες του δημόσιου υπαλλήλους, θα βοηθήσει τον ιδιωτικό τομέα? Αν είσαι ένας ιδιωτικός υπάλληλος λογιστής και τώρα έχεις έναν απολυμένο δημόσιο υπάλληλο λογιστή, θα σε βοηθήσει ή θα μειωθεί ακόμα περισσότερο ο μισθός και η ανταμοιβή του λογιστή? Γιατί θα βοηθήσει κάποιους από αυτούς, πείτε στη ζήτηση, γιατί θα βοηθήσει κάποιους από αυτούς, πείτε στη ζήτηση, είτε στον ανταγωνισμό για να έχουμε σοβαρά επαγγέλματα. Στην αρχή, με το πρώτο μνημόνιο, αυτοί που το υποστηρίξατε, τα βάλατε με τους δημόσιους υπαλλήλους. Και είπατε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορεί να έχουν τις ανταμοιβές που έχουν όταν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι δεν έχουν και μονιμότητα. Και είπατε εκεί θα τελειώσει, δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα, μόνο εναντίον τους δημόσιους υπαλλήλους είμαστε. Ο ιδιωτικός τομέας έχει το δυναμισμό του και γρήγορα θα είμαστε πάλι στις αγορές και με ανάπτυξη το 12 και το 13. Μετά ήρθατε και για τους ιδιωτικούς υπάλληλους, του ιδιωτικού τομέα και μας είπατε κάτι άλλο. Μα οι κακόμοιροι, οι άνεργοι, δεν τους σκέφτεστε αυτούς. Πώς μπορούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι και εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα να έχουν ψηλούς μισθούς όταν υπάρχουν και άνεργοι? Και τώρα έρχεστε επιτέλους για να έχετε την ισότητα των απόψεών σας ότι είσαστε ενάντια όλου του κόσμου της εργασίας. Δεν κάνετε διακρίσεις. Είτε είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι άνεργοι, είσαστε ενάντια τους. Λέμε το εξής, ότι όλη η στρατηγική σας από την πρώτη στιγμή ήταν ο κατακερματισμός του κόσμου της εργασίας. Να βάλετε εργαζόμενους και εργαζόμενες να πολεμάνε μεταξύ τους. Μετανάστες με Έλληνες εργαζόμενους και εργαζόμενες. Δημόσιους με ιδιωτικούς. Αγροτικό τομέα με βιομηχανικό τομέα. Η λύση που ήξερε κάποτε και η σοσιαλδημοκρατία είναι ότι η απάντηση είναι όταν η οικουμενική τάξη είναι η εργατική τάξη. Όχι όπως μας λένε οι νεοφιλελεύθεροι που είναι σε αυτά τα μέτρα ότι η οικουμενική τάξη είναι το κεφάλαιο και πρέπει να το κάνουμε όλα τα θελήματα και πρέπει να τους μειώσουμε τους φόρους και πρέπει να μπορούν να απολύουν εργαζόμενους και εργαζόμενες όποτε θέλουν, ότι μπορούν να έχουν ό,τι εργασιακές σχέσεις. Εμείς της αριστεράς λέμε ότι η λύση αυτής της κρίσης, όπως και μια προηγούμενη κρίση του 30, θα έρθει όταν ξεπεράσουμε τον κατακαιρματισμό του κόσμου της εργασίας. Όταν υπάρχει ενότητα της αριστεράς, που αυτή η ενότητα της αριστεράς βασίζεται και είναι κοινωνικά γιωμένη. Γιωμένη στην ενότητα της εργατικής τάξης και του κόσμου της εργασίας. Και σε αυτή την ενότητα και σε αυτή τη μάχη εναντίον του κατακαιρματισμού, εναντίον της ζούγκλας της αγοράς, εναντίον της ζούγκλας όλων, εναντίον όλων, θα παλέψουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει λύση σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ.